Καλησπέρα στα μωρά μου τα όμορφα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς πέρασε η εβδομάδα σας? Ελπίζω καλά, γιατί εγώ δεν έκανα το απόλυτο τίποτα. Καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ ένα Σάββατο, κανείς δεν το περίμενε ότι θα δείτε τη φάτσα μου και δεύτερη φορά για αυτήν την εβδομάδα βεβαίως. Σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, αποφάσισα να κάνω ένα βιντεάκι έτσι. Και σήμερα θα δούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τα διαμαντάκια, τα διαλεχτά που υπάρχουν με το που ανοίξεις την εφαρμογή. Πριν όμως πάμε στο βίντεο, να σου πω να κάνεις μια εγγραφή σε αυτό το κανάλι για περισσότερα και καινούργια βίντεο κάθε Τετάρτη 2 η ώρα το μεσημέρι. Πάτε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Επίσης, αν θέλεις έτσι να κάνουμε περισσότερη παρέα, ρε παιδί μου, πάτα ένα follow στο Instagram. Εδώ το αφήνω το Instagram και σε περιμένω. Α, επίσης, πες μου κάτω στα σχόλια ποιος από όλους αυτούς σ' αρέσει να παρακολουθείς. Και χωρίς να πλατιάσω άλλο, πάμε στο βίντεο. Γεια σας, κορίτσια μου και αγόρια. Ξέρω δεν σας έχω συνηθίσει σε τέτοια βιντεάκια πέρα από το μακιγιάζ που κάνω, όμως σήμερα αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου στην ημέρα μου, 24 ώρες μαζί μου, να δείτε το πώς περνάω την ημέρα μου και πόσο τέλεια περνάω. Όχι ότι φλεξάρω τη ζωή μου, με ξέρετε εμένα πάρα πολύ καλά τι ταπεινή είμαι. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να διαφημίζω την προσωπική μου ζωή, αλλά τι να κάνω. Καταλαβαίνω ότι έχω ένα κοινό που ζητάει και από μένα περισσότερα να μάθει, είναι και λογικό άλλωστε. Λοιπόν, σήμερα θα μείνω στο δωμάτιό μου, εδώ συγκεκριμένα στο κρεβάτι μου και δεν θα κάνω το απόλυτο τίποτα γιατί είμαι μια κουκλάρα. Αλλά σε εσάς θα παριστάνω ότι κάνω τα πάντα. Πόσο πονηρή είμαι. Επίσης θα δείξω ότι έχω την τέλεια ζωή και το πιο busy πρόγραμμα. Σε καλό μου, πώς τα λέω έτσι, άτιμη. Λοιπόν, μάγκες μου, ένα και ένα κάνουν δύο. Μην κάθεστε και κλαίγεστε μετά. Κάθεστε και στηρίζετε αυτόν και αυτήν που μια κουνάει τον κόλο της και δεν δείχνει τίποτα και άλλος κάθεται και κουνάει το στόμα. Δηλαδή, κάνετε μάγκες άτομα που δεν το αξίζουν και μετά μου κάθεστε και κλαίγεστε όταν βγαίνουν και δεν είναι αυτό που δείχναν, έτσι. Τουλάχιστον εγώ είμαι εδώ και είμαι αληθινός, έτσι. Αυτό είμαι. Σε πειράζει που είμαι ειλικρινής? Σε ενοχλεί που σε κραζώ? Πρόβλημά σου να μην τα κάνεις αυτά που κάνεις. Μάγκες, η ειλικρίνα δεν εκτιμάται και το λέτε κράξιμο. Αλλά μετά, όποιος βγαίνει μπροστά και τα λέει, είναι ο κακός, έτσι, είναι ο κακός. Πήγαινε να στηρίξετε τους άλλους που τους ανεβάζετε και τους κάνετε μάγκες. Και μετά λέτε να τα πείτε σε μένα, εντάξει. Άντε για, γιατί πολύ με έχετε φορτώσει τώρα. Έχεις φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο που να πεις ότι δεν άξιζε που προσπάθησα τόσο πολύ? Δεν άξιζαν όλα αυτά που είχα κάνει για σένα, γιατί... Γιατί γιο! Σ' αγαπούσα για δυο. Εγώ που σ' είχα λατρέψει σαν Θεό. Πω μαλάκα, φουλ συνέστημα. Έχω δει το κάνουν πάρα πολύ, φουλ συνέστημα. Θα διαπρέψω έτοιμος για τη λυρική σκηνή. Καλά, θα παίξω μπαλίτσα Ελληνίδα μάνα που τραβάει φουλ, μιλάμε. Τι θέλεις? Ναι, θα στο γεννήσω τώρα. Πω μαλάκα, πέταξα τα κάρα. Τι? Άμα βγάλω την παντόφλα θα σου πω εγώ. Θα σε ξαμπουτσουλιάσω να έρθω εκεί. Πω μαλάκα. Ατακάρες, μιλάμε παντόφλα, πιάνει πάντα. Τι άλλο. Ουέκ και αλλημονό σου, μην γίνει αυτό έτσι. Θα με δεις και μετά το μάτι. Θα με δεις όπως δεν έχεις ξαναδεί. Πω να σε καλά μάνα, όλα αυτά τα χρόνια τώρα θα αποδώσουνε καρπούς. Εάν βγεις έξω, τόλμα να βγεις και θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Το viral το έχω στο τσεπάκι μου, δεν το συζητώ καν. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Μιλάμε, ο καλύτερος από όλους θα γίνω. Και σιγά τι δυσκολία. Απλά να κάθομαι και να κουνάω το στόμα και να κάνω κάποιες εκφράσεις. Το καλύτερό μου. Λοιπόν, Ντένι Μαρκορά. Καλά, θα πεθάνω, θα βγει τέλειο. Χριστέ μου. Τι ντεκαντάν. Όπως πήγα να το ξεχάσω. Πω. Τρελό γέλιο. Χριστέ μου. Τι ντεκαντάν. Μαρούσκα, χρυσό μου. Καλά, μιλάμε για. Τέλειο. Μιλάμε για πάρα πολλά views, έτσι. Ανάρπαστο θα γίνει αυτό. Καλά, θα κάνω πάταγο τέτοια σεξομπόμπα που είμαι. Θα παραμιλάνε όλοι. Λοιπόν. Παίζω μπάλα σαν ταράνος μες στον Βερναμπέο, διακόπης της Λεωδός. Στο Μοντεβίδε ζητώνει τη φανέλα. Στο Κολοσσέο έχω κάνει τη φανέλα ενώ με το Κολοσσέο. Ρε φίλε, πω τι κουκλάρα έχω βγει πάλι. Θαυμάστε με. Με μηδέν προσπάθεια έχω γίνει viral.
Καλησπέρα, καλησπέρα στα όμορφα μου τα μωράκια εδώ στο TikTok. Τι μου κάνετε? Σήμερα έχω μια καταπληκτική συνταγή να σας φτιάξω, αλλά πρωτού πάμε στο βίντεο, θέλω να σας μιλήσω για κάτι. Εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν στηρίζω τον υπερκαταναλωτισμό, παρότι έχω iPhone, δεν έχει καμία σημασία. Και σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον είμαι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος, έτσι. Η κλαπαρχιδοσύνη.gr προσφέρει αυτά τα καταπληκτικά τετράδια. Το ξέρω ότι είναι φτιαγμένα από ξύλο και εγώ πεχθάνω με αυτές τις ενέργειες κατά του περιβάλλοντος, αλλά είναι πραγματικά το κάτι άλλο, δεν το συζητώ. Εγώ για σας το κάνω. Με ξέρετε πολύ καλά, έτσι. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι που θα έβλαπτε κάποιον άλλον. Με ξέρετε, έτσι. Καλά, εντάξει, θα το χάψουμε τώρα τα χάπατα. Παρότι είναι sponsor και πήρα λεφτά, για σας το κάνω ξεκάθαρα, έτσι. Δεν το συζητώ καν. Εγώ νοιάζομαι για σας, σας σέβομαι και ευχαριστώ που με έχετε φτάσει μέχρι αυτό εδώ το σημείο, έτσι. Πάμε στο βίντεο. Κορόιδα. Ναι, κορίτσια μου, αυτό το τέλειο πανωφόρι που φοράω είναι από Χεστικέ ένα μπουτίκ. Μιλάμε τα καλύτερα, έτσι, και έχει τα έκπτωση. Μαμά, τι κρατάς και μιλάς έτσι με το κινητό σαν την ηλίθεια μέσα στο σπίτι? Σε ποιον να λες? Μιλάς με το κλείσι. Παιδί μου, τι μιλάς, δεν βλέπεις ότι κάνω βίντεο? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κορίτσια, να σας δείξω το γιο μου. Θέλει να σας πει κάτι. Φέρε μου και εμένα να τους πω. Καλά, να ξέρετε ότι αυτή η γυναίκα είναι τελείως ηλίθια. Μας και είναι μάνα μου. Α, γιατί όλη την ώρα θέλει να τη φέρουν τον ένα και το άλλο, αλλά αυτή, όταν της λέω να με πάει στο τζάμπο, μου λέει πάντα όχι. Φάτινε τώρα για να μάθεις. Γεια σας, παιδιά. Καλά, όχι, για να βλέπετε τι τραβάω, έτσι. Αχ, με τυραννάει αυτό το παιδί. Με ξεστήλισε πάλι το χρυσό μου. Τέλος πάντων, γεια σας. Βρε μαλακισμένο, τέλος, άλλη φορά θα σου λέω εγώ τι θα πεις. Παπαπα, με έκανες ρόμπα πάλι. Όχι να μάθεις να μιλάς μόνο για σένα, αλλά λέω κι εγώ τα δικά μου. Εντάξει, έρχεται συνεργασία, μιλάμε, που δεν θα την πιστεύετε, δεν το περιμένετε καν. Stay tuned, θα γίνει χαμός, θα πέσει στο TikTok. Καλά, τι σημασία έχει που σου εκμεταλλεύομαι για τα views, έτσι, και να το παίξω με ιντερνετικά, φίλε. Ο σκοπός αγιάζει και τα μέσα. Καλά, είμαι και η πρώτη χορευταρού με την παρά και στη λάρα, γι' αυτό και ξεχωρίζω. Ένα mashup και I'm a savage, yo. Κλασί, δουζί, ρέτσι, ω, κινησάρα. Και ερώτα μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου. Και του αλωνιού και του σαλωνιού. Κι άμα αυτό το χορευτικό δεν γίνει viral, να το κάνουν όλοι εμένα να με φτύσεις. Αυτό ήταν, ρε παιδιά, το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω να μου πεις κάτω στα σχόλια ποιος από όλους αυτούς τους τύπους λατρεύεις και ποιους απεχθάνεις και δεν θέλεις με τίποτα να βλέπεις, όχι ονομαστικά, τους τύπους, έτσι. Αν έχεις φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, μην ξεχάσεις να μου αφήσεις κάτω emoji από κάμερες ή από, ξέρεις, αυτό το emoji με τη φάτσα που είναι με τη γλώσσα έξω. Και αυτά, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα ολοκαινούργιο βίντεο. Γεια σας!